Ως δύσκολη χαρακτήρισε την απόφαση να ασχοληθεί εκ νέου με τα κοινά ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιάννης Ξανθόπουλος, υπογραμμίζοντας πως δεν συνταξιοδοτήθηκε από το ενδιαφέρον του για τον τόπο. Για το λόγο αυτό έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος δήμαρχος Δράμας. Θέλω να κάνω γνωστό την πρόθεσή μου. Ίσως κάποιος μπορεί να πει ότι είναι νωρίς, δεν νομίζω ότι είναι νωρίς, προκειμένου να δω και τις αντιδράσεις βέβαια των συμπολιτών μου, διότι η απόφαση αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι δεν συνταξιοδοτούμε όσον αφορά την ενασχόλησή μου με τα κοινά. Ο Δήμος Δράμας είναι ένας χώρος που με ενδιαφέρει. Θα έλεγα είναι ένας χώρος αυτοδιοίκησης που έχει να προσφέρει πολλά στην τοπική κοινωνία, αν μπορέσουν αυτοί οι οποίοι αναλάβουν να εκμεταλλευτούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι μόνο. Τα μεγάλα λόγια δεν αρμόζουν σε αυτές τις περιπτώσεις, σημειώνει ο κ. Ξανθόπουλος και τονίζει πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εκμεταλλευτεί σωστά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Πρέπει να λέμε μεγάλα πράγματα, να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν ήμουν πάντοτε των μεγάλων λόγων έτσι ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα των πολιτών μας, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ούτε θα έλεγα πολιτική παιδείας, ούτε πολιτική απασχόλησης μπορεί να φτιάξει, ούτε υγείας ούτε παιδείας, μπορεί όμως να συμβάλλει, να βοηθήσει στους τομείς αυτούς εάν εκμεταλλευτεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία όλα. Ήδη οι πρώτες επαφές του κ. Ξανθόπουλου με πολίτες έχουν ξεκινήσει, ενώ τονίζει πως ο σχηματισμός ο οποίος θα δημιουργηθεί θα είναι μακριά από κόμματα. Θα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με στενά κομματικά όρια και περιθώρια. Δεν θα είναι δηλαδή κανένας κομματικός σχηματισμός. Θα έλεγα δεν θα επιθυμούμε να έχουμε και την στήριξη την κομματική κανενός κόμματος. Θα είναι ένας σχηματισμός από όλα τα μήκη και πλάτη, τα πολιτικά και κοινωνικά. Έχω αρχίσει επαφές με τους δραμινούς πολίτες και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση.